Με Κούπερ. Δεν την πάρουμε την Ξάνθη. Να ρωτήσουμε τον καλεσμένο μας. Για ρωτώ τον, άμα ξέρει. Κύριε Λεκάκη, θα την πάρουμε την Ξάνθη, λέτε, τελευταία αγωνιστική. Καλησπέρα. Καλά, νομίζω είναι μονόδρομος. Τώρα αυτές δεν είναι ερωτήσεις. Πέτρος Λεκάκης, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έτσι. Τώρα, να σου πω κάτι. Μου επιτρέψεις τον ελληνικό καταρχήν. Μόνο ελληνικό, νομίζω ότι ωραία. Δεν υπάρχει λόγο. Κοίταξε, με έχουν τριγκάρει, μου έχουν πει αν είναι υποψήφιο στις δημοτικές, ρώτων για τη σημαία. Δεν ρωτάω για τη σημαία πρώτα όμως. Θα το πάμε μετά στη σημαία. Γιατί είναι και ένας φίλος εδώ, 12 με 2, που λέει πάρτε το κι εσείς να τη βάλετε. Αλλά τον παραβλέπω αυτό, να. Άστο να εκεί 12 με 2 να κάνει εκπομπή. Πάμε στα σοβαρά. Ο κύριος Λεκάκης κατεβαίνει ως υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Έχει βέβαια πορεία αρκετά μεγάλη στο Δήμο Θεσσαλονίκης και γενικότερα δραστηριοποιείται με τα τεκτενόμενα της πόλης, αλλά είναι από αυτούς που δεν φοβάται να δηλώσει αριανός. Πώς έτσι? Τι πώς έτσι? Εμείς ήμασταν εκεί και στα εύκολα και στα δύσκολα. Δεν φύγαμε. Ούτε θυμηθήκαμε τις εκλογές για να δηλώσουμε τι ομάδα είμαστε. Σωστό. Ξέρεις, το παδικό και η καζούρα είναι ωραία, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την πολιτική. Άρα λοιπόν εγώ δεν έκρυψα ποτέ από την πρώτη στιγμή. Βέβαια το να το κρύψεις ή να σε ρωτήσουν τι ομάδα είσαι, πρέπει να μην ξέρουν τι ομάδα είσαι. Εμένα ξέραν όλοι τι ομάδα είμαι, δεν το έκρυψα ποτέ και δεν θα το κρύψω ποτέ. Και θα είμαι και εκεί λοιπόν στη νίκη με την Ξάνθη, για να πούμε ότι κλείνει μια πετυχημένη χρονιά. Mm-hmm. Θέλω ένα σχόλιο. Καταρχήν, πιο πολύ πας στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στα δύο, ότι έχεις αυτό το χαρακτηρισμό που λέμε ποδοσφαιρικός, μπασκετικός. Πάω παντού, είναι η αλήθεια. Βέβαια το θέμα είναι, επειδή έχω μικρά παιδιά, για ένα χρονικό διάστημα είπα ότι θα σταματήσω λόγω των παιδιών. Τώρα επειδή ο γιος μου πλέον έχει μεγαλώσει και θέλει να πηγαίνει και αυτός, είμαι κάθε εβδομάδα εκεί που πρέπει να είμαι. Ναι, αυτό με τα παιδιά είναι ανασταλτικός παράγοντας για ένα-δύο χρόνια. Μετά γίνεται ο παράγοντας για τον οποίο πας στο γήπεδο. Α, το λέω κι εγώ, το βιώνω κι εγώ. Είναι η δικαιολογία για να πας και να μην ακούς γκρίνιες. Σωστό. Λέω ότι πάω γιατί θέλει το παιδί. Εμάς είναι και η δουλειά μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά φαντάζομαι ότι και για το παιδί το ποδόσφαιρο θα είναι ίσως λίγο πιο ελκυστικό με την πορεία που πραγματοποιεί φέτος και κάνει και τον αριανό χαρούμενο, γιατί τα πράγματα στο μπάσκετ δυστυχώς δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε, παρόλο που κλείνει με ανακούφιση φετινή σεζόν. Ναι, πραγματικά κλείνει με ανακούφιση, να το λέμε. Αυτό ήταν μια δύσκολη χρονιά για το μπάσκετ, και μάλιστα όταν είμαστε μαθημένοι στο μπάσκετ να έχουμε επιτυχίες. Έτσι, εκεί πέρα είναι που το κάνει και πιο δύσκολο. Βέβαια, δεν υπάρχει, θεωρώ, όρος μπασκετικός ή ποδοσφαιρικός. Η ομάδα είναι παντού, από τα K15, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, στην κολύμβηση, μέχρι και οπουδήποτε αλλού. Μην το παίρνουμε δηλαδή το αν κάποιος είναι ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός. Και ευχή όλων είναι να βρει επιτέλους τον δρόμο του ο σύλλογος και να πάει έτσι όπως πρέπει να πάει. Και έτσι όπως αξίζει να πάει και σε όλο τον κόσμο ο οποίος κουβαλάει στις πλάτες του την ομάδα τα τελευταία χρόνια. Ως ψηφοφόρος στην Α Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να μας πεις ποια μεταγραφή σου είπε ο Θόδωρος Καρυπίδης για να σε ψηφίσουμε. Είδα φωτογραφία, δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό να έχουμε το Λαμπαοτάρης. Πρέπει να θα το δώσουμε αυτό πριν τις εκλογές. Α, πριν τις εκλογές, ναι. Για να είμαι και σίγουρος ότι θα ψηφίσει. Πώς θα καταείσαι μαζί στην τέτοια. Λοιπόν, τι είπατε εκεί με τον πρόεδρο, γιατί είδα φωτογραφία και τα λοιπά, συζητήσατε, είπατε, φαντάζομαι πάντως ότι είχαμε πριν το Λευτέρη τον Αρβανίτη. Εντάξει, δεν έχει σημασία που κατεβαίνει με άλλον υποψήφιο. Εμείς πάντα προβάλλουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούμε ότι μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι. Όχι στον Άρη, στην πόλη. Ο Άρης είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της πόλης. Και αυτή είναι και η λογική που φιλοξενούμε ανθρώπους σε μια εκπομπή που λέγεται Όλα Μπαουτ Άρης. Τι μπορεί ο Πέτρος Λεκάκης να προσφέρει, όχι στον Άρη, ξαναλέω, στην πόλη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί αναφέρθηκες τώρα και στο Λευτέρη τον Αρβανίτη, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα. Όπως αν θέλετε την άποψή μου, υπάρχουν και άλλοι. Έτσι. Βέβαια, φυσικά. Ο Αλέξανδρος ο Μπαρμπουνάκης, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο Γιώργος ο Γκουγκουλιάς, ο παλέμαχος του Άρη που κατεβαίνει μαζί μου. Απλά δεν το λες παλέμαχο του Γκουγκουλιά, γιατί είναι νέο παιδί γι' αυτό. Βγήκε μικρός. Είναι μικρός, ναι. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έξω από τα οπαδικά και έξω από τις ομάδες, αυτό που προέχει είναι η πόλη να μείνει σε μια τροχιά σταθερή. Ο Κλεισθένης ούτως ή άλλως επιβάλλει σε όλους μας να συνεργαστούμε. Δεν μπορεί μία παράταξη να διοικήσει το Δήμο όπως ήταν
με το προηγούμενο καθεστώς των δημοτικών εκλογών. Άρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να ασχοληθούν και να συνεργαστούν πολλοί άνθρωποι. Εκεί λοιπόν αυτό που χρειάζεται κοινή λογική. Εγώ το λέω αυτό το πράγμα πολλά χρόνια τώρα. Μπορεί να είμαι νέος σε ηλικία, είμαι παλιός στην αυτοδιοίκηση. Και αυτό που συνεχίζω να λέω είναι ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας του κόσμου, γιατί με αυτά ασχολούμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουν ούτε χρώμα κομματικό, ούτε χρώμα οπαδικό. Χρειάζεται κοινή λογική για να μπορέσουμε να πάμε την πόλη ένα βήμα παραπάνω. Οι προοπτικές που ανοίγονται για την πόλη είναι τεράστιες. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε και όλοι εμείς, και μάλιστα εγώ το έχω πει πολλές φορές, να κάτσουμε να μιλήσουμε για την πόλη μακριά από όλα τα άλλα, τα οποία μπορεί μεν να επηρεάζουν, αλλά δεν είναι τα βασικά στοιχεία για να διοικήσει κάποιος το Δήμο. Ένα πάντως από τα ζητήματα που έχει σχέση και με τον Άρη είναι ένα αίτημα που έχει ο Σύλλογος σε σχέση και με την παρουσία του πλέον στα ευρωπαϊκά κύπελλα για το θέμα του πάρκινγκ στον περιβάλλοντα χώρο. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να βρεθεί μια λύση, όχι γιατί είμαστε Άρης, αλλά γιατί πραγματικά πρέπει να εξυπηρετηθούν χιλιάδες άνθρωποι που θα πηγαίνουν σε ένα μεγάλο γήπεδο στην Θεσσαλονίκη, που καλός ή κακός, θες να πεις κακός, κακός είναι μέσα στην πόλη, αλλά όλα μας τα γήπεδα μέσα στην πόλη είναι, και η Τούμπα και το Καφτατζόγλιο και της Καλαμαριάς και του Άρη. Δυστυχώς όταν τα γήπεδα αυτά φτιαχτήκαν ήταν έξω από την πόλη, ναι, και πλέον μπήκανε μέσα στην πόλη. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί πραγματικά υπάρχει ένα θέμα μεγάλο και με το θέμα του πάρκινγκ και με το θέμα πλέον των αδειοδοτήσεων, γιατί είναι και δύσκολο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πλέον να αδειοδοτηθεί το γήπεδο. Άρα λοιπόν το θέμα του πάρκινγκ είναι ένα σοβαρό θέμα. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, και μάλιστα και η πρόταση δικιά μου και προς τον Γιάννη τον Μπουτάρη και σε συνεννόηση με τον Κώστα τον Χρυσόγωνο, ο οποίος έχει ψάξει πολύ το θέμα, ήταν να μπορέσουμε να το λύσουμε ως διοίκηση που θα είμαστε μέχρι 31 Αυγούστου. Δυστυχώς είναι τόσο μπλεγμένο το θέμα των οικοπαίδων, των χαρακτηρισμένων οικοπαίδων, για να λυθεί, αλλά θεωρώ ότι με τη νέα διοίκηση, όποια και να είναι αυτή, θα δοθεί λύση και πρέπει να δοθεί λύση. Και δεν είναι μόνο το θέμα του γηπέδου για το πάρκινγκ και για την πρόταση που υπάρχει, είναι και το θέμα της ευρύτερης περιοχής. Δεν θα το εκμεταλλεύεται μόνο ο Άρης ως πάρκινγκ στους αγώνες, θα το εκμεταλλεύεται και η ευρύτερη περιοχή, που υπάρχει σοβαρό θέμα με το παρκάρισμα των αυτοκινήτων στα περιμετρικά του γηπέδου. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο το οποίο και θα βοηθήσει την ομάδα, και όχι μόνο για την Ευρώπη, γενικά για να αποσυμφορήσει την κατάσταση όποτε παίζει ο Άρης στους αγώνες, αλλά θα βοηθήσει και την περιοχή. Το ξέρω πολύ καλά, γιατί μέχρι να πάω ως ερωτικός μετανάστης στο Βαθύλακο, εκεί έμενα, απέναντι από το γήπεδο, και έκανα καμιά ώρα να βρω παρκάρισμα. Είναι... Ελπίζω δεν μετέφερες και τα εκλογικά σου δικαιώματα. Όχι, είπαμε Α Θεσσαλονίκη, τα κράτησα. Τα κράτησα εδώ, Α Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι θέμα όντως πολύ σημαντικό. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου στην περιοχή της Χαριλάου, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς καθόλου πάρκινγκ στην περιοχή, πέρα από κάποια ιδιωτικά που υπάρχουν, okay. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν πας να εξυπηρετήσεις ένα σύλλογο για τους αγώνες του, για την αδειοδότηση, για την Ευρώπη, οτιδήποτε άλλο, μπορείς πραγματικά να ωφελήσεις και την περιοχή. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο δυσκύλιας, μου επιτραπεί η έκφραση, σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν είμαστε δυσκύλοι. Υπάρχουν μεγάλα γραφειοκρατικά προβλήματα. Για παράδειγμα, η έκταση η οποία συζητάμε για το γήπεδο του Άρη. Είναι έκταση πρασίνου. Υπάρχει, ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, η έκταση πρασίνου. Το πράσινο λοιπόν, όταν είναι κάτι χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως χώρος πάρκινγκ. Ναι. Άρα λοιπόν εκεί πέρα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση. Πέτρο μου, αν με επιτρέπεις. Ναι, ναι. Και για τον συμπολίτη, ήταν περιουσία του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, έβγαλε μια τροπολογία, ψηφίστηκε, θα κάνουν το γήπεδο τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ αυτό θέλω. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα πει μην δίνεις τον ΠΑΟΚ, μην κάνεις τον Ηρακλή, μην δίνεις τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι τι μπορεί να πώς το είπες, εξυπηρετεί την πόλη. Εξυπηρετεί χιλιάδες κατοίκους στην περιοχή Χαριλάου. Ναι, εξυπηρετεί και τον Άρη. Αλλά αυτό ακριβώς δεν θέλουμε. Αυτό λέω λοιπόν. Επειδή είναι πιο απλή η κατάσταση, εκεί δεν χρειάζεται ούτε τροπολογία ούτε τίποτε. Χρειάζεται να φυτευτούν κάποια δέντρα. Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να λέμε και αλήθειες. Ο χώρος της πλατείας Ελευθερίας, όπου λειτουργούσε επί 40, 30, 40 χρόνια το πάρκινγκ, ναι, ήταν χαρακτηρισμένος ως χώρος πρασίνου. Α, ωραία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι να υπάρχει και η βούληση για να δώσουμε λύσεις. Ακριβώς. Και δυστυχώς, επειδή υπήρχε τα τελευταία χρόνια η ομάδα
ήταν σε μια κατάσταση την οποία όλοι γνωρίζουμε, δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος να αρθεί να κάνει μια πρόταση η οποία να μπορεί να λειτουργήσει για την περιοχή. Άρα λοιπόν τώρα υπάρχει και η πρόταση, υπάρχει και η βούληση, άρα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι με τον έναν τον άλλο τρόπο θα γίνει χωρίς να χρειάζονται ούτε τροπολογίες, ούτε τέτοια θέματα. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί καθαρά και μόνο από το Δήμο Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με την περιφέρεια. Τα λόγια σου αποδεικνύουν το λόγο για τον οποίο σε φιλοξενούμε, δηλαδή την χρησιμότητα. Εμείς θέλουμε περισσότερο βέβαια για το Σύλλογο, αλλά και για την περιοχή. Γι' αυτό θέλουμε να φιλοξενούμε ανθρώπους που έχουν γνώση του αντικειμένου. Είναι και Άρης. Τι να κάνουμε, όλα about Άρης είναι η εκπομπή. Και αποδεικνύω αυτό ακριβώς που έλεγα στον πρόλογο της εκπομπής. Ότι δηλαδή εμείς δεν επιλέγουμε να φιλοξενήσουμε πολιτικούς, επιλέγουμε να φιλοξενήσουμε Αριανούς που μπορούν να βοηθήσουν. Είτε την πόλη, είτε τον Άρη. Και δεν θέλω, και δεν θεωρώ και τον εαυτό μου πολιτικό. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να λέω ότι είμαι πολιτικός. Αγαπώ την πόλη μου, ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση τα 8 χρόνια. Έχω την τιμή τα τελευταία 5 χρόνια να είμαι αντιδήμαρχος και θεωρώ ότι έχω και μία γνώση από το τι γίνεται στην πόλη. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω να θεωρώ τον εαυτό μου πολιτικό. Τις ταμπέλες αυτές δεν μ' αρέσουν και την ταυτότητα, αν θέλετε, την οπαδική, ποτέ δεν την έχω κρύψει και ούτε θα την κρύψω. Είναι μια ταυτότητα την οποία την κουβαλάω πάντα μαζί με την αστυνομική μου. εγώ κρατάω αυτό το οποίο είπες σε σχέση με το πώς μπορεί να βοηθηθεί ο Σύλλογος, ώστε και η περιοχή. Δεν το αποσυνδέω, δεν είναι μόνο θέμα Άρη. Πολύ σωστά το έδεισε, είναι και θέμα της περιοχής και το έχω βιώσει προσωπικά. Το κρατάω και θέλω να έχουμε την επικοινωνία και να το παρακολουθήσουμε το θέμα και να, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί πολλές φορές η δημοσιότητα, δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα για να προχωράνε, να έχουμε αυτή την επαφή, Πέτρο, για να προχωρήσει το θέμα, γιατί όπως είπες είναι σημαντικό και για την αδειοδότηση. Ήμουν στην ομάδα όταν ο Άρης έπαιξε ομίλους Europa League και θυμάμαι ακριβώς τι αλχημίες και τι πατέντες έγιναν, έκλεισαν όλοι οι δρόμοι εκεί, οι αλκμίνες κτλ. Πήρε το χαρακτηρισμό πάρκινγκ ο δρόμος για να μπορέσει η ομάδα να παίξει στους ομίλους του Europa League. Καλά, το ήταν άλλα τα χρόνια και όλα. Εγώ θυμάμαι κάποιες καταστάσεις που ζήσαμε προκειμένου να διοδοτηθεί ο Σύλλογος τότε, όπου η διοίκηση έπαιρνε τηλέφωνο προκειμένου να καθαρίσουμε, να πάει τα απορριμματοφόρα, γιατί θα περνούσε η UEFA. Ήταν δύσκολα, ξέρετε, οι αδειοδοτήσεις όταν το γήπεδο είναι σε τόσο πυκνοκατοικημένη περιοχή και όταν έρχονται οι τεχνοκράτες της UEFA να αδειοδοτήσουν το γήπεδο, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων. Εκεί είναι που πρέπει όλοι όσοι ασχολούμαστε και μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθούμε, γιατί πραγματικά είναι γεγονότα για την πόλη, είναι γεγονότα για την περιοχή. Σκεφτείτε πόσα μαγαζιά στην ευρύτερη περιοχή δουλεύουν και πόσα θα δουλέψουν όταν η ομάδα θα είναι πλέον στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκύψουμε όλοι από πάνω και να βοηθούμε τέτοιες καταστάσεις. Μακάρι να δυναμώσει ακόμα παραπάνω η ομάδα και να δυναμώσει ακόμα παραπάνω και η περιοχή. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι και ο Δήμος και η Περιφέρεια θα έχουν αντικείμενο σχέση με το κλειάν της Βικελίδης. Χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα. Πολλές φορές είναι αυτό που είπες, κολλάμε σε γραφειοκρατία και δεν γίνονται ουσιαστικά πράγματα που θα ήταν και για την ασφάλεια του κόσμου που προσεγγίζει το γήπεδο, που πάει στο γήπεδο, αλλά γενικότερα και για την αναβάθμιση της περιοχής, πολύ σημαντικά, που δυστυχώς κολλάμε σε τυπικές γραφειοκρατικές καταστάσεις στην Ελλάδα. Πραγματικά και από τη στιγμή που αυτό που είπε στην αρχή κιόλας, ότι τα γήπεδά μας πλέον είναι μέσα σε κατοικημένες περιοχές, θα πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε τα γήπεδα αυτά και ως ένα μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, ένα πόλο έλξης, προκειμένου να επισκέπτεται κόσμο στην περιοχή, να λειτουργεί η τοπική αγορά. Είναι θέματα, γιατί ξέρετε ότι και η Παπαναστασίου, όπως και η Λαμπράκη, οι περιοχές γύρω από τα γήπεδα, είναι περιοχές όπου πλέον δεν υπάρχουν ανίκιαστα καταστήματα, δημιουργούνται αγορές από μόνος τους, υπάρχει επισκεψιμότητα από τον κόσμο, άρα θα πρέπει να δούμε, εφόσον υπάρχουν πλέον τα γήπεδα εκεί και έχουμε αποφασίσει ότι θα παραμείνουν εκεί, πώς θα λειτουργήσει για το καλό της πόλης και για το καλό των αγορών που υπάρχουν, γιατί ξέρετε είναι μικρά μαγαζιά γειτονιά, αν θέλετε, τα οποία πραγματικά μέσα στην περίοδο της κρίσης είναι πολύ σημαντικό και να τα στηρίξουμε και να μπορέσουμε να τα κάνουμε να αναπτυχθούν ακόμα παραπάνω. Με κουκουλιά παίζεις ποδόσφαιρο, τώρα με το Μονόρι θα παίζεις και πόλο. Άμα ξέρεις και πόλο, σταματάμε.
Θα έχω το αίσθημα. Εντάξει, και Κάρολο. Έχουμε τον Κουκουλιά για επιθετικό και σήμερα ανακοινώσαμε και τον Κάρολο, ο οποίος θα είναι υποψήφιος. Και ο Κάρολος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το σέβονται πλέον όλοι, όχι μόνο στην ομάδα όπου προσφέρει πολλά ως προπονητής, αλλά και γενικότερα μέσα στην πόλη. Και είναι άνθρωποι και οι δύο, γιατί και ο Γιώργος πλέον εξελίσσεται επιχειρηματικά ο Κουκουλιά στην πόλη, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά και είναι χαρά μας να τους έχουμε στο συνδυασμό. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα τα ξαναπούμε γιατί έχουμε αφήσει εκκρεμότητες για το γήπεδο, το πάρκινγκ, αυτά δεξιά-αριστερά. Πρόσεξε. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και με μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά, Πέτρο, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Πέτρο Λεκάκη.